Τώρα θα δούμε λίγο και μερικά properties τα οποία είναι αποκλειστικά στο document και τα οποία ενδέχεται να είναι χρήσιμα, έχουν πληροφορίες σχετικά με τη σελίδα. Οπότε έχουμε το title, το οποίο είναι πραγματικά χρήσιμο γιατί μπορούμε να αλλάξουμε τον τίτλο της σελίδας προγραμματιστικά. Αυτό λοιπόν είναι πολύ χρήσιμο, document.title. Και αμέσως μετά τα υπόλοιπα είναι πληροφοριακά. Δηλαδή έχουμε και λέμε, έχουμε το URL, το οποίο URL μας επιστρέφει το URL της σελίδας. Έχουμε επίσης το domain, το referrer. Αυτά τα δύο τώρα εδώ δεν δουλεύουν και μας εμφανίζονται κενά, γιατί δεν τα τρέχουμε σε server, έτσι. Τα τρέχουμε σαν τοπικά αρχεία HTML. Επίσης έχουμε το character set, το οποίο σχεδόν πάντα θα είναι UTF-8. Έχουμε το ready state, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί μας δείχνει σε τι κατάσταση βρίσκεται η φόρτωση της σελίδας. Έχουμε το loading, ότι ακόμα φορτώνεται η σελίδα. Έχουμε το interactive, ότι έχει γίνει parse και φορτώνονται δευτερεύοντα στοιχεία όπως εικόνες. Και το complete, που σημαίνει ότι η φόρτωση έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, αυτό όταν γίνεται αυτή η εκτύπωση, τώρα άμα το τρέξουμε γίνεται κατευθείαν εκτύπωση, θα μας βγάλει loading, διότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η φόρτωση της σελίδας, τη στιγμή που γίνεται η εκτύπωση στην κονσόλα. Το last modified είναι η τελευταία ημερομηνία τροποποίησης και επίσης εδώ προγραμματιστικά έχει αλλάξει ο τίτλος του document και, και εμφανίζεται και στην εκτύπωση. Πολύ χρήσιμο λοιπόν το τελευταίο, τώρα δεν επιμένω και πολύ σε αυτά, γιατί θα δούμε την προγραμματιστική χρήση, ας πούμε, στο loaded, το οποίο κάνει τη ζωή πάρα πολύ εύκολη όταν θα μελετήσουμε αναλυτικά τα events. Στα events δηλαδή θα κάτσουμε και θα δούμε και θα καταλαβαίνουμε πότε γίνεται με το καλό η φόρτωση της σελίδας. Ωραία. Και εδώ απλώς ήθελα να σου δείξω ότι πάνω-πάνω στον τίτλο της σελίδας εμφανίζεται ο τίτλος τον οποίο θέσαμε προγραμματιστικά. Οπότε η διαχείριση αυτών των χαρακτηριστικών θα είναι αποκλειστικά και μέσω των events. Αναφέρομαι στο ready state. Τα υπόλοιπα ενδέχεται να φανούν χρήσιμα, με κυρίως το title, το οποίο είναι πραγματικά χρήσιμο.